Οι φοιτητές είμαστε μαζικά εδώ, σε αυτό το συλλαλητήριο που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις και συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς του λαϊκού κινήματος, για να υποδεχτούμε, όπως εμείς ξέρουμε, τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ που συνεδριάζει σήμερα στην Αθήνα. Και επί τη ευκαιρία να καταγγείλουμε ότι σήμερα και κόντρα στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το κέντρο της Αθήνας στο όνομα της συνάντησης των Μεσογειακών κρατών, εμείς είμαστε εδώ. Οι φοιτητές δώσαμε σημαντικούς αγώνες το προηγούμενο διάστημα. Ενάντια στην υποβάθμιση των σπουδών μας. Ενάντια στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ένταση της καταστολής μέσα και έξω από τις σχολές μας. Δώσαμε μάχες για την υπεράσπιση των μορφωτικών μας δικαιωμάτων. Διεκδικήσαμε να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Δίνουμε αυτές τις μέρες τη μάχη να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα στήριξης για τους φοιτητές που δεν αντέχουν το υψηλό κόστος του ενοικίου ώστε να σπουδάσουν. Για να ανεγκερθούν εστίες, να δοθεί στεγαστικό επίδομα στο ύψος των αναγκών μας. Ετοιμαζόμαστε για το άνοιγμα των σχολών μας, για να γίνουμε ξανά φοιτητές. Να δυναμώσουμε τον αγώνα για όσα μας θερούν. Στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή. Δεν θα μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε μαζικά και σήμερα στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στις βάσεις. Γιατί η νέα γενιά δεν μπορεί να στέκεται με απάθεια μπροστά στις σφαγές λαών, μπροστά στην προσφυγιά και τον ξεριζωμό ανθρώπων από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Γιατί η νέα γενιά δεν μπορεί να ανέχεται να χύνεται αίμα για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, δηλαδή τα συμφέροντα που υπερασπίζονται τα κράτη και οι κυβερνήσεις. Οι υπεραλιστικοί οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση μας μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους έχει αποδείξει στην πράξη το αντίθετο. Στα αμφιθέατρά μας, σε όλες τις σχολές, έχει ανοίξει χρόνια τώρα ο προβληματισμός γύρω από τα ζητήματα του πολέμου, της προσφυγιάς, αλλά και για τους υπαίτιους. Γι' αυτό και θα βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Θα τους καλάμε το αφήγημα ότι αυτές οι συμφωνίες είναι δήθεν για την ασφάλειά μας και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι η χώρα μας μετατρέπεται από άκρη σ' άκρη σε ένα πολεμικό ορμητήριο. Έχουμε δώσει και στο παρελθόν μάχες. Όπως όταν ενώσαμε τη φωνή μας ενάντια στον πόλεμο στη Συρία και πρωτοφωνάξαμε ότι στον πόλεμο είπα ΝΑΤΟ στη Συρία. Έξω η Ελλάδα από το έγκλημα. Ενάντια στη σφαγή του Συριακού λαού, από τους φωνιάδες των λαών, είπα ΝΑΤΟ. Το όχι και τόσο μακρινό 2018, στην κινητοποίηση του Άδαμα Τρούμαν, που από τότε τραβάνε στα δικαστήρια τους δύο συναδέλφους μας. Και θα γίνει η δίκη και τη Δευτέρα. Η σημερινή, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, που άλλωστε μοιράζονται τις ίδιες απόψεις, έχουν την ίδια γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Εμπλέκουν το λαό μας σε πολύ επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς. Και επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε και από αυτό το βήμα ότι θεωρούσαμε και θα θεωρούμε πάντα προσβολή το άγαλμα του Προέδρου των ΗΠΑ Τρούμαν, που έχει συνδυαστεί με τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, με τη χρήση βομβών ναπάλμ στα ελληνικά βουνά και άλλα τόσα εγκλήματα. Και το ελληνικό κράτος έχει ένα τέτοιο ανατριχιαστικό άγαλμα να κοσμεί την κεντρική λεωφόρα της πρωτεύουσας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κυβέρνηση αντί να δίνει λεφτά για τις σπουδές μας, για την υγεία μας, για να ανοίξουμε μέτρα προστασίας στις σχολές μας, αντί να φροντίσει για τη στέγαση των φοιτητών, μας χαρίζει μια πρωτιά στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες, φτάνοντας πέρσι το εξωφρενικό 6,6 δις ευρώ σε μόλις ένα χρόνο. Για στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Αυξάνουν τη στρατιωτική θητεία σε 12 μήνες στο όνομα της ελέγχου μονάδων. Ενώ παράλληλα καυχαίται η κυβέρνηση για τις δεκάδες ασκήσεις και αποστολές εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, βέβαια, αφήνουν τον νέο στρατευμένο να πληρώσει τον λογαριασμό. Αφού δεν προβλέπεται δεκάρα τσακιστή για τον ίδιο, λες και ο φαντάρος δεν έχει ανάγκες, δεν έχει οικογένεια. Εμείς επιλέγουμε να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας, με το λαό και την νεολαία. Τους συναδέλφους μας, τους μαθητές, τους νέους εργαζόμενους και ανέργους στη χώρα μας, αλλά και με όλους τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στη βαρβαρότητα, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους εγκληματικούς υπεραλιστικούς οργανισμούς. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για την καταδίκη των υπεραλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Ενημερώνουμε πλατιά κάθε συμφοιτητή μας, κάθε αμφιθέατρο, γιατί έχουμε τη δύναμη να οικοδομήσουμε έναν κόσμο με πραγματική ειρήνη, ευημερία, φιλία και αλληλεγγύη. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε μαζικά και αποφασιστικά, δυναμικά, ώστε περισσότεροι νέοι και νέες να εναντιωθούν στο ΝΑΤΟ, περισσότεροι να μάθουν την αλήθεια, ενάντια στα ψέματα που διαδίδουν συχνά και καθέδρα στα πανεπιστήμια μας. Καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες.